Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και είστε ένα ακόμα βίντεο. Έχω ένα τρομερό πόνο στο χέρι μου. Είναι μάλλον από τέτοια δόση του εμβολίου με τον κορονοϊό. Καθώς το έκανα σήμερα. Σήμερα είναι Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό είναι το τρίτο βίντεο που έχω για σήμερα. Διότι σήμερα είχα μεγάλη μέρα. Πρώτο που έκανα το εμβόλιο. Μετά γύρισα στο σπίτι, κοιμήθηκα λίγο ξανά γιατί νύστασα αρκετά. Και μετά έκανα λίγο μέσα από τα βρετικά πίσω στο γραφείο μου. Έχω το τιμηράτι μου για τη σχολή. Γιατί ξεκινάει η στατιστική σε λίγες μέρες. Οπότε θα ζωριστώ και να βάλω βίντεο ενδιάμεσα από τα μαθήματα. Νομίζω το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο ότι θα είναι μια ζώρικη εβδομάδα αυτή. Ειδικά αυτή. Αλλά μάλλον, έτσι όπως αποδειχθεί στη συνέχεια, μάλλον αυτή η εβδομάδα θα είναι η κρισιμότερη από όλες. Από άποψη εξετάσεων. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρω να περάσω. Εντάξει, αυτό θα το δούμε μέσα τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, τώρα, τι είναι αυτό το βίντεο που βλέπετε που κάνω τώρα. Αυτό είναι ένα room tour μετά από άγριο καιρό. Αλλά θα μείνουμε μόνο στο γραφείο. Γιατί στο γραφείο έχουμε τα πιο σημαντικά πράγματα. Να, βλέπετε εδώ. Εδώ έχω τους φακέλους μου, τα βιβλία μου, κάποια χαρτάκια γύρω-γύρω, φωτογραφίες από διάφορα θέματα. Και παράδειγμα εδώ έχω τις μούμιες, τις οποίες τις είχαμε δει μαζί. Live σε βίντεο πήρα από άγγελο καιρό, ένα περίπου 4 εβδομάδες. Τότε την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Εδώ έχω τη μελέτη μου. Εδώ πέρα έχω το εισιτήριό μου από το τελευταίο εισιτήριο που πήγα, το Tapentine 2, πηρέας για Μύκονο. Εδώ έχω τις κάρτες που είχα πάρει από το Mall Athens. Αυτές που ξεκινώσαμε μαζί σε βίντεο. Και θα ήθελα και άλλα βίντεο που ξεκινώνω κάρτες και όλα τα παιχνίδια live μέσα στην κάμερα. Τις έξω οι γονείς μου να απαγορεύσουν να πάρω άλλες. Και μετά από κάποιο σήμερα κατάλαβα εγώ ότι το πάγανε με τις κάρτες. Πήρα αρκετές. Πήρα περίπου 13 παιχνίδια. Μου πολλά από αυτά δεν τα έχω παίξει καν ακόμα. Αλλά όλα αυτά θα τα δείτε σε βίντεο, τα οποία θα ανεβούν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Λοιπόν, τι άλλο έχω να δείξω. Πάω να πάω στο γραφείο. Βλέπετε εδώ πέρα την τηλεόραση. Ναι, τη γύρισα να κοιτάει εμένα. Βλέπετε το φως. Εντάξει, δεν τον άκουσα ποτέ. Γιατί έχω το μεγάλο φως ανοιχτό. Το οποίο πριν από μερικές μέρες μου έκανε κάτι νούμερα. Παίζει να κύριε από μόνο του. Μάλλον κακάκι λάμπα. Σιγά σιγά. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κάνει τώρα που μιλάει μου κάνω το βίντεο. Μακάρι όχι, γιατί θα μου διακόψει την ομαλή ροή του βίντεο. Οπότε μακάρι να μου κάνει νούμερα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε την καρέκλα μου. Είναι σημαντικό να έχεις το χώρο σου. Γιατί αυτός ο χώρος μπορώ εγώ να τον κάνω ό,τι θέλω. Εντάξει, με όρεο βέβαια. Γιατί αν τα παρακάνουμε, τότε ου θα γίνει χάλια. Και να φέρει και αυτό εδώ το πραγματάκι. Από κάποιο παιχνίδι θα είναι. Δεν ξέρετε, έχω άγχος γενικότερο, είναι και εμένα άγχος. Κάτι σαν τεταρχή άγχος. Μέσα από τον αυτισμό και τη σχιζοφρένεια. Και αυτό το έχω που και που, στα χέρια μου. Και το πιλαλάω. Είναι ωραίο, χαλαρωτικό. Χαλαρώνει ιδιαίτερα μετά τις κρίσεις της σχιζοφρένειας, χαλαρώνει αρκετά.
όσο το έχω πυραλίσει στα χέρια μου, με έχει χαλαρώσει αρκετά. Οπότε, βλέπετε εδώ πέρα την τηλεόραση, βλέπετε εδώ πέρα κάτω το Xbox, και να δω, έχει μέσα κανένα δίσκο. Πρέπει να έχει το Breakfast. Ναι, έχει. Εντάξει. Νομίζω ότι είχε δίσκο μέσα γιατί κάτι τον είχε. Λοιπόν, το υπόλοιπο δωμάτιο το έχετε δει, πιστεύω. Εδώ έχω τα βιβλία μου. Έτσι. Έχει πλάκα αυτό. Εδώ. Έχω μια... παίξω λίγο. Τώρα που είμαι στις χαλές μου, θα παίξω λίγο. Έτσι, πάμε πάλι. Το παράκανα. Κάτσε, θα το πετύχω αμέσως. Είχα κάνει ένα βιντεάκι πριν από ένα χρόνο περίπου που έπαιζα στο στόχο από τη γωνία προς το... να κοιτάει προς την εξώπατα την παγωνόπατα του δωματίου μου. Α, δεν το σφαγίσα. Έλα, μου τη δίνεις. Εντάξει, αρκετά. Ωραία, τέλεια. Τα σπίτια γενικά. Εμένα το δωμάτιο μου αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι που έχω έναν χώρο δικό μου. Αποκλειστικά δικό μου. Τα γραφεία μου είναι λίγο χάλια. Όπως πάντα. Σχεδόν ποτέ δεν είναι άλλο γραφειοκρατία μου, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Το είπα και στο hostel που κάναμε προηγουμένως. Ότι το δωμάτιο δεν είναι ποτέ συνεχισμένο πλήρως. Πάντα έχει κάτι που το χαλάει, ό,τι είναι εικόνα. Λοιπόν, σας έχω και ένα μικρό άσχημο νέο. Θυμάστε τα αυτοκίνητα που είχαμε συγχωρήσει στη Μύκονο σε δύο μέρη που λεγόταν Let's Talk About Concept Cars? Να τα αποτελέσματα. Να τι έγινε. Πήγα να ανοίξω την τσάντα να βάλω πάνω μετά μου να φύγω από το σπίτι μου στη Μύκονο και την αναποδογύρισα και έγινε αυτό που βλέπετε εδώ μέσα. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο θα κάτσουμε να τα πιάσουμε ξανά. Και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο θα τα βάλουμε στο άλμπουμ. Να μην τα κάνουμε όλα σε ένα και κουραστούμε.
Ξέρω ότι περιμένετε πολύ με να μείνετε να βάζετε τους δάχτες μου στο άλμπουμ. Αλλά παιδιά, παρακαλώ πολύ υπομονή. Δεν θα αργήσει πολύ να είστε αυτή η ώρα. Έτσι έως μέχρι τώρα το επόμενο με το επόμενο σαγγείο θα τελειώσουμε με την αισθητική μου. Οπότε θα μπορέσω να κάνω βιντεάκια ξανά μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε να περιμένω το θέμα με την υπομονησία. Όλοι περιμένουμε με την υπομονησία, δεν θέλω να κάνω ρισκές κινήσεις, για να μην μας βγουν στις θέσεις τα αποτελέσματα. Με αυτό δεν θέλω να γίνει. Να έχουμε τις θέσεις αποτελέσματα. Θέλω να έχουμε μόνο ευχάριστα. Λοιπόν, να η ύλη της στεστικής μου. Εστερικός φωτισμός, βαφ, τουριστική ψυχολογία, εστερική τέχνης, παιδική φαμιλή συνειδικότητα, οικολογία, φυσική αγωγή και μουσιολογία. Η φυσική αγωγή και αυτά είναι πρακτικό, γίνεται όλο στην πράξη, έτσι μας έχουν πει. Το πρώτο βάθμο που δίνω είναι εστερικός φωτισμός και δίνω την Δευτέρα, 6 του μήνα. Δεν θα βρει δηλαδή, σύμφωνα με το βίντεο. Οπότε παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ένα μικρό room tour να πέρασε στο δωμάτιό μου. Όπως παλιά. Η χρυσή μου περίοδος πρέπει να ήταν πέρυσι, την ίδια περίοδο πέρυσι. Οπότε ανέβασα ένα βίντεο. Εντάξει, στο σχολείο όταν ήμουν ηλίκια ήταν πιο λαό τα πράγματα. Οπότε να περιμένετε από μένα πολλά πράγματα. Τώρα με τα αυτοκίνητα που σε επιβεβαιωμένες και μεταλύθηκαν, θα σας αφήσω πάνω από την αρχή, εδώ πέρα στην Αθήνα. Δεν πάω από όλο να τα φτιάξω, ούτε λουτάκι, ούτε... Κάμε να πάω και λουτάκι κάποια στιγμή. Στο ποτέρο μέλλον, θέλω πάνω να πάω, γιατί μου έχει λείψει, έχω να πάω ένα χρόνο. Και εκεί πέρα είναι το μελλοντικό σπίτι μου. Αν γίνουν έτσι τα πράγματα. Αν πιάσει δουλειά σου στην κόλλη, θα ήταν το πιο βολικό πράγμα να εγκατασταθώ μόνιμα στο λουτράκι. Βέβαια το WiFi είναι πρόβλημα, μεγάλο, γιατί στο σπίτι μας δεν έχουμε WiFi, όπως και να πέσουμε τα σπίτια της περιοχής. Μένουμε σε οικισμό, όχι ακριβώς χωριό, οικισμό με σπίτια. Διάσπαστα σπίτια. Και είναι δύσκολο να έχουμε WiFi, γιατί δεν είμαστε όλο τον χρόνο εκεί πέρα. Οπότε γιατί να πληρώνουμε όλο τον χρόνο ενώ είμαστε μόνο τρεις μήνες, για παράδειγμα. Φέτος οι γονείς μου δούλευαν, οπότε δεν μπορούσαμε να πάμε όλοι μαζί. Η μητέρα μου δούλευε μέχρι τον Ιούλιο, ο πατέρας μου δούλευε όλο τον χρόνο, είναι αστυνομικός. Οπότε έχει να πάει πάνω λόγο να μένει πίσω. Οπότε να ξέρετε ότι μετάκι θα ήθελα πολύ να πάω να μείνω μόνιμα. Απλά το μόνο πρόβλημα είναι το WiFi και ότι δεν έχω μεταφορικό μέσο. Δηλαδή δεν μπορώ να κυκλοφορήσω άνετα. Έχω ένα ποδήλατο, αλλά δεν είναι εύκολο για τα αυγαρεβάσματα. Και αν θέλω να πάω στο μάρκετ, πώς θα αναγκουβαρίσω μετά πίσω. Έφερα να πάρω στο κίνητο ή κανένα ειδικό ποδήλατο που είχαμε βάλει. Σκοπό με την οικογένειά μου να πάρουμε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για εμένα τουλάχιστον. Για να μπορώ να πάω να μείνω λουτάκι. Θα ήταν το όνειρό μου, να ζήσω μόνος μου. Τώρα θα μου πεις, μέρα κύριε, αυτά είναι όλα χρεωμένα. Γιατί θέλω να πω ότι όλα τα έχεις τακτοποιημένα, δεν έχεις επιδράσει τίποτα. Οπότε γιατί να πάω να μείνεις μόνος. Γιατί μ' αρέσει. Είναι κάτι πολύ απλό. Μ' αρέσει, εμένα μόνος μου. Και τώρα στη στιγμή, στο σπίτι μου. Είμαι μόνος μου. Δεν είμαι κανένας. Μόνο εγώ και ο σκύλος. Και το πουνέλι. Δεν είναι πείτε έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Θα σας κλείσω.
Έτσι μην ανοίξει. Και έχουμε άλλα μετά. Λοιπόν, παιδιά, ας το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.